Coach, καλησπέρα. Ναι, ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στον Ηρακλή και καλή αρχή να ευχηθώ, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Στα δύσκολα της Α1. Καλή χρονιά, ναι, καλή χρονιά. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο, μια πρόκληση, ένα στοίχημα, δεν ξέρω ποια λέξη να πω, που να, σας, να συμφωνείτε με αυτήν για εσάς και για την πορεία σας, η Α1. Έτσι. Αν εννοείς προσωπικά για μένα, ναι, είναι σίγουρα ένα πολύ μεγάλο κίνητρο. Μια δύσκολη χρονιά, αλλά όταν υπάρχει αυτό το team έτσι από πίσω σου, είσαι σίγουρος ότι στο τέλος θα τα καταφέρεις. Γιατί δεν είναι μόνο ένα προσωπικό στοίχημα, είναι προσωπικό στοίχημα για όλους μας. Mm-hmm. Ο Ηρακλής είναι πολύ μεγάλο σωματείο, το οποίο σίγουρα θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτές τις δυσκολίες. Και είναι χαρά όλων στην οικογένεια του Ηρακλή και πιστέψτε με, το αφουγκράστηκα τους τελευταίους μήνες, παρά το ότι μιλάμε για γυναικείο μπάσκετ, με το οποίο ξέρετε δεν ασχολείται πολύ ο κόσμος κάθε μέρα που λέει ο λόγος, αλλά η επιτυχία είναι επιτυχία και η οικογένεια του Ηρακλή το χάρηκε και έχω την αίσθηση ότι και στο Ιβανόφιο θα έρχεται, γιατί είναι Α1. Είναι αλλιώς. Είναι ακριβώς, και οι ομάδες πόλης μας που παίζουν Α1 πλέον είναι 2. Και όπως είδατε, αν είδατε το πρόγραμμα, οι περισσότερες είναι στην Αθήνα. Εντάξει, εδώ και χρόνια συμβαίνει αυτό. Έχει πολύ Αθήνα, ναι. Ναι, ναι. Κατάντησε δηλαδή το πρωτάθλημα λίγο τοπικό, αθηναϊκό. Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Τι να περιμένουμε, βέβαια είναι πάρα πολύ νωρίς. Φαντάζομαι θα υπάρξουν και αλλαγές στο ρόστερ, συγγνώμη, σε σχέση με την ομάδα που τα κατάφερε και μπράβο και ανέβασε τον Ηρακλή στην Α1. Με τη δική σας παρουσία, με την τεράστια προσπάθεια που κάνει η κυρία Λίνα Τραμουντάνη όλα αυτά τα χρόνια. Και με συγκεκριμένα δεδομένα, έτσι, γιατί αλλάζουν και τα δεδομένα και τα οικονομικά. Άλλα τα budget στην Α2, άλλα τα budget στην Α1, ρόστερ και οτιδήποτε άλλο. Τι μπορούμε να περιμένουμε? Σίγουρα αυτό που μπορούμε να περιμένουμε από τον Ηρακλή είναι δουλειά. Πρέπει η ομάδα να δουλέψει και σαν πρωταθλήτρια στο πρωτάθλημα της Α2, mm-hmm, και σαν πρωταθλήτρια πλέον πρέπει να αποδείξει ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στο μεγαλύτερο πρωτάθλημα της Α1 και μπορεί να ανταγωνιστεί εξίσου δυνατά και τις υπόλοιπες ομάδες. Αυτό μπορεί να γίνει με την, ας ξεκινήσουμε δηλαδή με την κυρία Τραμουντάνη, η οποία, να σας πω κιόλας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνει εμένα για να δουλέψω σε αυτόν το σύλλογο και τον οποίο εγώ υπόσχομαι πολλή δουλειά για να πετύχουμε τον στόχο μας. Ήδη έχετε ξεκινήσει ή είναι σχετικά νωρίς? Ενώ για σχεδιασμό, προγραμματισμό, για την... Σχεδιασμό ξεκινήσαμε εδώ και 10 μέρες. Mm-hmm. Δουλεύουμε καθημερινά, ατελείωτες ώρες, ξενύχτη, γιατί εκτός από ο σχεδιασμός, δηλαδή στο πρωτάθλημα της Α1 που είναι λίγο διαφορετικό στις Α2, δηλαδή βλέπεις και υπάρχουν τις ξένες, οι οποίες θα παίξουν και θα συμμετέχουν στην ομάδα. Τώρα εμείς θα δούμε πόσες θα πάρουμε, αλλά είναι αυτό το κομμάτι το οποίο απασχολεί όλες τις ομάδες, εντάξει, εκτός των κοριτσιών των οποίων αποτελούν την ομάδα. Υπάρχουν και οι ξένες παίκτριες, οι οποίες θα βοηθήσουν σημαντικά, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, σημαντικά στην πορεία της Α1. Βέβαια, το βλέπουμε ειδικά και στις ομάδες που πρωταγωνιστούν τα τελευταία χρόνια στην Α1, το πόσα χρήματα ξοδεύουν για αυτές τις ξένες αθλήτριες, έτσι, που τα νούμερα ξεφεύγουν καμιά φορά. Ακριβώς. Φανίζονται budget, είναι φανερά δηλαδή αρκετά budget, τα οποία είναι πολύ μεγάλα και ειδικά το μεγαλύτερο κομμάτι πηγαίνει εκεί, στις ξένες παίκτριες. Mm-hmm. Να ευχηθούμε, παρακαλώ. Εμείς και εγώ δηλαδή, τώρα και από το δικό σας το βήμα και το ραδιόφωνο που μου δίνετε και από τη δικιά σας την εκπομπή, να πω συγχαρητήρια και στα κορίτσια, σε όλα που συμμετείχαν στην ομάδα, στους προηγούμενους προπονητές, συγχαρητήρια που κατάφεραν αυτό που
Η κυρία Τραμουντάνη ονειρευόταν εδώ και χρόνια, γιατί ο Ηρακλής επανήλθε μετά από 10 χρόνια στην Α1 και έγινε το όνειρό της πραγματικότητα. Έτσι ακριβώς είναι, και αυτό το όνειρο θα το ζήσουμε, και εύχομαι να το ζήσουμε, να το ζήσουμε ονειρικά. Είναι λίγο ξύβρο αυτό. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Να είναι μια χρονιά που τουλάχιστον θα μπορέσουμε να την απολαύσουμε στην Α1. Και να συμπορευτούμε όλοι μαζί, να βοηθήσουμε, γιατί η Ηρακλής δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα στο γήπεδο, η Ηρακλής είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται έξω από το γήπεδο. Όλη η οικογένεια. Έτσι, έτσι ακριβώς. Και ελπίζουμε και ευχόμαστε όλοι μας να συμπορευτούμε και με τα υπόλοιπα τμήματα, με το αντρικό δηλαδή, να βρεθούμε στα Σαρόνια, να το πω έτσι. Λίγο να ζηλέψει το αντρικό, λίγο να ζηλέψει, γιατί είμαστε στεναχωροί τα τελευταία χρόνια. Εννοώ να ζηλέψει από την καλά. Α1 των γυναικών και να ανέβει και αυτό. Ναι, όλα θα πάνε καλά, πιστεύω. Όλα θα πάνε καλά, αρκεί να υπάρχουν άνθρωποι να βρίσκονται κοντά στις ομάδες. Ναι. Στις ομάδες μας. Έτσι ακριβώς. Coach, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή αρχή και πάλι. Καλή δύναμη στον Ηρακλή. Εγώ ευχαριστώ. Καλή χρονιά. Πάντα με υγεία, παιδιά. Με υγεία. Ό,τι καλύτερο. Έτσι, ευχαριστώ έτσι. Για την κουβέντα. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Και εγώ στο καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον νέο προπονητή της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Ηρακλή, τον κύριο Γρηγόρη Κοκκινίδη.